PHYGITAL είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Μας έχει κινήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον όσον αφορά το αρχικά την εντύπωση, διότι αρχικά ήταν μια εντύπωση αν μπορούσαν να βοηθηθούν επιστημονικά ταλέντα της Κύπρου και να επωφεληθεί και ο Δήμος μας. Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν κάτι που ήταν προς όφελος όλων των δημοτών. Μπορούσε να προσδώσει όφελος ιδιαίτερα στην νεολαία μας, στην εφαρμογή δεξιοτήτων, στην προώθηση νέων ταλέντων. Η ιδέα ξεκίνησε από τη Δήμαρχό μας, η οποία ήθελε να δημιουργηθεί μια σύνθεση των κυκλικών κόμβων κοντά στο γραμμικό πάρκο με κυρίαρχο στοιχείο τα επαναχρησιμοποιημένα ποδήλατα. Επομένως, συστάθηκε μια ομάδα από λειτουργούς του Δήμου και εργατικό προσωπικό για να δημιουργήσουν την ιδέα. Στη σύνθεση χρησιμοποιήθηκαν κυρίαρχα χαρακτηριστικά του γραμμικού πάρκου. Έγινε ο διάδρομος σε μορφή δέντρου που δίνει έμφαση σε δύο κύρια χαρακτηριστικά του γραμμικού πάρκου, που είναι τα δέντρα και ο πεζόδρομος ποδηλατόδρομος. Πάνω στον διάδρομο έχουν τοποθετηθεί τα ποδήλατα, τα επαναχρησιμοποιημένα ποδήλατα, τα οποία είναι βαμμένα σε διάφορα χρώματα, που έχουν όδευση προς τον ουρανό, θέλοντας να δείξουμε την ψυχική ανάταση που μας προσφέρει η άθληση και ο περίπατος στη φύση. Το έργο υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του εξοπλισμού του Makerspace και χρειάστηκε να υλοποιηθεί περίπου ένας μήνας. Το PHYGITAL είναι ένα έργο όπου βλέπουμε τη δημιουργία τριών Makerspaces, εργαστηρίων, που στην ουσία συνδιαμορφώνονται μαζί με τις κοινότητες τους. Τι σημαίνει αυτό? Άρα ότι ο κόσμος, η κοινότητα στην οποία δημιουργείται το Makerspace, καλείται να έρθει, να δημιουργήσει μέσα, να παράξει πράγματα. Τα Makerspaces είναι στην ουσία χώροι δημιουργίας, εργαστήρια θα μπορούσαμε να τα πούμε, όπου υπάρχει προσβασιμότητα σε εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας, όπως τις διάστατες εκτυπωτές, laser cutter, CNC, μηχανήματα, Arduinos κτλ. Κάθε makerspace έχει τη δική του ταυτότητα, άρα μπορεί να έχεις makerspaces που στην ουσία είναι περισσότερο με καλλιτέχνες, με παιδιά, λειτουργούν σε βιβλιοθήκες, ενώ άλλα να είναι περισσότερο σε σχέση με την παραγωγή πιο βαριών μηχανημάτων. Στο PHYGITAL το βλέπουμε εντός στις τρεις διαφορετικές χώρες, δηλαδή στη Ιωάννινα, όπου είναι στο Δήμο Τζουμέρκων, το Makerspace εκεί επικεντρώνεται στη μικρή κλίμακα αγροτική παραγωγή, δηλαδή σε εξαρτήματα εξοπλισμών που βοηθούν τους αγρότες. Η κοινότητα μαζεύεται εκεί γύρω από αυτό. Στην Αλβανία, το Makerspace έχει σχέση με την άλλη, την πολιτιστική κληρονομιά και την παραγωγή μουσικών οργάνων ή κουστούμιών ή σκηνογραφικών στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Στην Κύπρο και στη Λακατάμια, ο Δήμος Λακατάμια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη δημιουργία του Makerspace, η επικέντρωση ήταν η κοινωνικά εμπλεκόμενη τέχνη, δηλαδή η τέχνη που στόχος της είναι να εμπλέξει κόσμο μέσα στη διαδικασία, να δημιουργήσει σχέσεις μεταξύ τους ανθρώπους, να μας κάνει να αναρωτηθούμε για το τι σημαίνει η κοινότητά μας, πώς μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά και πώς μπορούμε να παράγουμε πράγματα μαζί. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τα πρωτότυπα στο Δημοτικό Μουσείο της Λακατάμιας, που είναι ένα μουσείο ιστορίας και πολιτισμού. I work in a company that works with underwater instruments. So we operate these instruments in the world's ocean for scientists mostly. We gather data for scientists, depending on the sensor, of course, and the instruments, we gather different types of data. And usually these instruments are quite expensive. There are a couple of manufacturers in the world and they cost over 100 to 200,000 euros per instrument. And since I know very well every part of these instruments, I thought maybe it's a good idea to share it with the more, let's say, have a more citizen science kind of, approach to this data collection, especially with the people getting more aware about the ocean and ocean. What role oceans play in our lives, in our
the health of our planet. I thought maybe it's a good idea to share these type of instruments and how they work with the public. And that's where the idea of this prototype came. Το κομμάτι που λέμε είναι να κατασκευάσω έναν τροχό εύκολο στην κατασκευή, με χαμηλό κόστος στην κατασκευή, γιατί συνήθως η αγορά ενός τροχού από το εξωτερικό στοιχίζει και στην μεταφορά, αλλά και στην αγορά πάνω από 1.000 ευρώ. Άρα ο στόχος μου ήταν να πέσει περίπου στο μισό έναν κόστος κατασκευής. Το project ονομάζεται Meshworm. Και το πρώτο, ένα άλλο πρωτότυπο που το MIT το 2013 που το έκαναν για πρώτη φορά τότε μια ομάδα από άτομα στην προσπάθεια να αρχίσουν να κάνουν robots αλλά με μαλακά ή εύκαπτα εξαρτηματά ως σκοπό να έχει στο μέλλον χρήση για είτε στρατιωτικούς σκόπους είτε για χειρίσεις, για το χώρο της υγείας. Και εγώ βασικά έλεγα να προσπαθήσω να το κάνω εγώ σαν δεύτερο prototype, αλλά για τον τομέα που είναι καλλιτέχνης, οπότε ήταν μέρος κάποιου installation στο περιβάλλον σαν ένα probe για κάτι πιο μεγάλο, ας πούμε. Και η ιδέα είναι να δημιουργήσουμε μια συνεργασία μεταξύ ενός τρισδιάστατου χτυπωτή και του χεριού, έτσι ώστε όταν ένας τρισδιάστατος χτυπωτής τελειώσει το τύπωμα του, να μπορεί το χέρι να πιάσει το αντικείμενο, να τα βάλει δίπλα και να μπορεί να συνεχίσει την εργασία του εκτυπωτής. Ξεκινήσαμε το project πριν κάποιους μήνες και γίνηκαμε inspired από κάποια βίντεο που είδαμε που δείχναν έναν τεράστιο πίνακα με LEDs και μια κάμερα που πάνω που μπορούσε να ξεχωρίσει τον άνθρωπο μου μπροστά που τον background και έκαναν τον display. I decided to just make a very small DIY version myself and thanks to the PHYGITAL funding I was able to get some funding for the parts that I needed to buy and it's still on a very basic, like, on a very beginning steps but I think it's going very well and hopefully soon I'll be able to test. So I've already tested most of the parts separately in water, but hopefully soon I'll be able to test the whole thing in water and see how it goes. Θα δύο δρόμους, ένα έτοιμα υλικά που μπορούν να συνδεθούν εύκολα μαζί με ένα frame ή ο δεύτερος δρόμος χρησιμοποιώντας ή όχι τόρνο, με τον πρώτο δρόμο, δηλαδή χωρίς τη χρήση χρήση τόρνο. Και βαριού μηχανιδιού, μόνο με μια ηλεκτροκόλληση με ένα πλειονί, μια πλειονικοτέλα. Και το ενδιαφέρον ήταν να μιλήσω με τον πλάστη, να δω τα προβλήματα που είχα, να προσπαθώ να τα λύσω μέσα στα πλαίσια του οικονομικού, μικρού, εύκολα μεταφερόμενου τροχού. Από εδώ λείπει ο τροχός από πάνω, δεν είναι κάτι που είναι και ο πλάστης ή περισσότερο από κακούς τροχούς πολιτικούς. Άρα, ένα κομμάτι που θα μπει πάνω απλώς είναι κάτι που ήταν το τελευταίο που θα διέφερε. Τώρα στο πίσω ξέρω ότι θα μπορούσα να εξέλιξω την ιδέα από μόνη μου, γιατί εγώ σπουδάσα σε καλλιτέχνες και τα άτομα που ασχολούνται με το πίσω και το making space είναι άτομα που χόμπι τους η τεχνολογία ή το επάγγελμα τους. Οπότε μπορώ σε συνομιλία μαζί μου να εξελίξω μια ιδέα που έχω και να έχω τις γνώσεις να εξελίξω αρκετά την ομιλία. Κατασκευάσαμε τον ρομποτικό χέρι. Το ρομποτικό χέρι είναι open source, άρα υπάρχουν όλα τα designs στο διαδίκτυο για να μπορεί να το ξανακατασκευάσει κάποιος. Όλα του τα πλαστικά μέρη είναι 3D printed, άρα κάποιος με τρισδιάστατον εκτυπωτή μπορεί να τα ξαναδημιουργήσει. Το PHYGITAL βοήθησε μας στη χρηματοδότηση του project και επίσης χρησιμοποιήσαμε αρκετά εργαλεία του Makerspace όπως τον τρισδιάστατο εκτυπωτή για να τυπώσουμε διάφορα μέρη και εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για να καταφέρουμε να το συναρμολογήσουμε σωστά. Όταν μας έδωσαν το funding, έκαναμε μια μεγάλη λίστα, έβαλαμε μέσα όλα μας τα parts που να χρειάσουμε για το project, εστήλαμε τους για τα λεφτά και εδώ σαν μαστά και όταν έκανα μας enable να
πιάσουμε τα εξαρτήματα που χρειαζόμαστε. Και ξεκινήσαμε και εμείς έκαναμε τα δικά μας PCB, σε παραγγείλαμε διάφορα LEDs. Ξεκινήσαμε, κολλήσαμε τα πάνω, κάναμε τον κώδικα κτλ. Κτλ. Και φτάσαμε ως το σημείο που μπορούμε να κάνουμε animations. Τον goal μας πάντα ήταν να κάνουμε create κοινόν που είδαμε, το οποίο ήταν η κάμερα που κάνει τον άνθρωπο και δείχνει το. Και τώρα που μπορούμε να κάνουμε το animation και το display κομμάτι, το επόμενο step είναι να προχωρήσουμε από το prototype, να βάλουμε μια κάμερα και να γίνει το project. Of course, all the materials will be shared online for everyone who wants to build their own or so that they can use the designs. Επίσης, κάποια πράγματα έξτρα που δοκίμασα, κάποια που είχαν, κάποια οδηγούσα σε άλλα σχέδια που θα μπουν στο τελικό προτασίνο, ώστε αυτός που θα παίρνει τα σχέδια να μπορεί να αποφασίσει μέσα από ένα, δύο, τρία διαφορετικά πράγματα κάποιες λεπτομέρειες να δούμε το τι βρίσκει στη χώρα που είναι, τι είναι πιο οικονομικό. Έκαναμε ένα μικρό makerspace που μπορούμε να δουλεύουμε πάνω σε άλλα prototypes όπως τούτον και να συνεχίζουμε τον development του project και hopefully μια ημέρα να φτάσουμε τον κόσμο. Το Makerspace που φτιάχνεται σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με τη λήξη του project θα συνεχίσει να είναι ανοιχτό προς το κοινό και πέρα από τα πρωτότυπα που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια αυτού του έργου, ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν πολύ περισσότερα ακόμα και θα χτιστεί μια κοινότητα από makers που θα συνεχίσουν να φτιάχνουν και να δημιουργούν. Οι στόχοι του προγράμματος είναι αρκετά ξεκάθαροι και μπορούν να υλοποιηθούν. Ο μεγαλύτερος στόχος όμως για εμάς είναι να τον αγκαλιάσουν οι δημότες μας και όχι μόνο, για να μπορέσει αυτή η ιδέα να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Να το αγκαλιάσουν οι νέοι, τα σχολεία και οι σχολές τέχνης και τεχνολογίας, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι δημότες.